Στην Αθήνα πολύ δουλειά. Είμαστε σχεδόν στα μισά μέχρι να αρχίσουμε επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μιλώντας πάντα. Αλλά μπορώ να δηλώσω ικανοποιημένος με τη μέχρι τώρα εικόνα που έχω από την ομάδα, την προσπάθεια των παιδιών, από τη δουλειά που έχουμε κάνει. Ευτυχώς τα πράγματα πάνε αρκετά καλά για μας. Δεν είχαμε απρόοπτο δραματισμό, να μην ξέρουμε την περίπτωση του Σελέδη. Αλλά από εκεί πέρα, όπως είπα, η δουλειά δεν σταματάει. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας, ώστε να φτάσουμε το επίπεδο που θέλουμε φέτος. Coach, η διαφορά ποιότητας που υπάρχει στο ρόστερ σε σχέση με την περσινή σεζόν κάνει πιο εύκολο το έργο σου? Αναφυσβήτητα. Νομίζω ότι το βλέπετε και μόνοι στις προπονήσεις, βγαίνουν πιο εύκολα φέτος. Τα παιδιά κατανοούν περισσότερα πράγματα από ότι πέρσι, χωρίς να θέλουν να μειώσουν τα παιδιά που ήταν πέρσι στην ομάδα. Έχουν περισσότερες παραστάσεις, αλλά γι' αυτό για μένα είναι πιο εύκολο στο να πάω σε ένα βήμα παραπάνω από αυτά που θέλω να δείξω και να κάνω στην ομάδα. Κουτς, ποιο είναι αυτό το στοιχείο της δουλειάς που ήδη έχει αρχίσει να βγαίνει και ποιο είναι αυτό που ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά? Κοιτάξτε, έχουν έρθει στην ομάδα και τα νέα παιδιά. Θα πρέπει καταρχήν να γνωριστούν μεταξύ τους οι παίχτες. Και τα λέω να γνωριστούν όχι σε προσωπικό επίπεδο ή κάτι άλλο, αλλά να γνωριστούν ποδοσφαιρικά. Ακόμα και το πώς χτυπάει ο ένας την μπάλα θα πρέπει να το ξέρει ο συμπαίκτης του. Αυτό θέλει λίγο χρόνο. Στοιχεία όπως το pressing που θέλω να έχουμε φέτος, σιγά σιγά τα παιδιά προσπαθούν να το κάνουν, παρόλο την κούρασή τους από τις πολλές και δύσκολες προπονήσεις. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να έχει η ομάδα μου είναι η καλή κατοχή της μπάλας. Και νομίζω ότι με την ποιότητα που έχουν τα παιδιά, φέτος πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο. Πάντως η εικόνα, ειδικά στο πρώτο μήνυμα στο Μάρτιο του Μήνυμα, ήταν αρκετά πιστική. Και φαίνεται πως φαντάζομαι θα σας έδωσε αυτοπεποίθηση πολύ, ότι βαδίζει η ομάδα αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ πως ναι, αλλά δεν θέλω να μένω σε ένα παιχνίδι, ούτε σε μια καλή εμφάνιση, ούτε σε ένα καλό ημίχρονο, ούτε σε μια κακή εμφάνιση. Πάντα τα παιχνίδια, όπως σας έχω πει πολλές φορές και από πέρσι, αν θυμάστε, πάντα κοιτάζω και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά προσπαθούμε καθημερινά στις προπονήσεις, αυτά που βλέπουμε, να τα διορθώνουμε, να τα δουλεύουμε, να τα βελτιώνουμε και να κρατάμε τα θετικά μας, να τα εμπλουτίζουμε κάθε παιχνίδι, ούτως ώστε αυτό να έρχεται αρθριστικά, πάντα για τα καλά μιλάω, και να τα βάζουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι πάντα συμβαίνουν, το ποδόσφαιρο ξέρετε ότι είναι παιχνίδι λαθών, πάντα γίνονται λάθη. Συνεργάζονται 11 άνθρωποι μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι εύκολο από μόνο του. Επομένως, πάντα θα υπάρχει κάτι να βελτιώνει. Και θεωρώ ότι κάθε μέρα θα έχουμε κάτι να δούμε, κάτι να δείχνουμε. Coach, επειδή στο ξεκίνημα υπάρχουν και τα μάτια του κυπέλου, η ομάδα πότε πιστεύει ότι θα είναι 100% έτοιμη? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, υπάρχει το επίσημο παιχνίδι του κυπέλου τέλος του μηνός. Σίγουρα δεν θα είμαστε 100% έτοιμοι. Για μένα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Το μεγάλο βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, αναφυσβήτητα. Αλλά από τη στιγμή που η ΑΕΚ συμμετέχει φέτος και στο κύπελο, όσο πιο μακριά μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το θεσμό, θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Αλλά από εκεί και πέρα, στόχος είναι το πρωτάθλημα και να επαναφέρει την ομάδα εκεί που αξίζει. Μπαίνει, πιστεύετε, και οι βάσεις από αυτή την ομάδα και από αυτό το ρόστερ για την ομάδα της Σουπερλίγκας? Αναφυσβήτητα. Νομίζω ότι η επιλογή των παιχτών και ηλικιακά αλλά και σαν προσόντα δείχνουν κάτι τέτοιο. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε επιλέξει επί το πλείστον παίχτες Έλληνες που μπορούν άνετα πιστεύω και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε να έχουμε ένα πολύ καλό κορμό και για τον χρόνο. Υπάρχουν και νέοι συνεργάτες φέτος, εκτός του Μιλωράκη που είναι τελείως τελικός διευθυντής. Υπάρχει ο κ. Ζούγκαρης που είναι ο γυμναστής και είναι πρώτη έτσι το πρώτο αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής και της εργασίας με αυτούς τους ανθρώπους.
Όπως το είπες, είναι συνεργάτες, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για το καλό της ομάδας. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα πρόσωπα μπορεί να έχουν γραφεί, το θέμα είναι να έχουν μια καλή συνεργασία και δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον εσείς που βρίσκεστε εδώ όλο αυτόν τον καιρό, έχετε διαπιστώσει ότι το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Όλοι είναι κοντά στην ομάδα, όλοι θέλουν το καλό της ομάδας. Από την κεφαλή της ομάδας του κ. Μελισσανίδη μέχρι και το φροντιστή. Είμαστε όλοι αγαπημένοι, δουλεύουμε ο καθένας στον τομέα του αυτό που έχει αναλάβει. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο γήπεδο και στο αποτέλεσμα της έως το τέλος της χρονιάς. Δεν θέλετε να μιλάτε για μεταγραφές και για ενίσχυση, το ξέρω. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει άλλη κίνηση για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή? Εννοείται ότι δεν θα σου πω κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που οι μεταγραφές τελειώνουν 31 του μηνός και υπάρξει κάτι εξαιρετικό, υπάρχει ο κ. Μιλοβάνοβιτς, συζητάμε καθημερινά μαζί. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θα δούμε αν συμβεί αυτό. Από τη στιγμή που εγώ έχω αυτό το ρόστερ για αυτούς τους παίκτες, για μένα είναι καλύτερο δικό μου. Ισχύει πάντως το νούμερο των παιχτών που θέλεις να δουλέψεις την επόμενη σεζόν? Εκεί θα είμαστε νομίζω. Νομίζω να ξεφύγουμε όπως ήμασταν πέρσι, υπεράριθμοι και η δουλειά δεν μπορούσε να βγει. Ένα ρόστερ ευέλικτο που περίπου σε κάθε θέση να έχεις δύο παίκτες, αν μη τι άλλους άξιους, για να μπορείς να δουλεύεις και καλύτερα. Αλλά υπάρχει καλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ του, ώστε να μπορούν να αποδώσουν και αυτοί καλύτερα. Θα διατηρήσει την τετράδα των τερματοφυλάκων σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά? Ναι, νομίζω ότι και οι τέσσερις, και ο Γιάννης και ο Ηλίας και ο Φώτης, αλλά και ο μικρός Παναγιώτης, είναι σε καλό επίπεδο. Σίγουρα όμως. Και αυτοί χρειάζονται δουλειά. Ένα στοιχείο που θέλω πάρα πολύ φέτος είναι να και το τερματοφύλακα συμμετέχει στο παιχνίδι. Πράγματα που ίσως τα παιδιά, δεν ξέρω για τον Γιάννη που ήρθε φέτος, δεν τα είχα δουλέψει μέχρι πριν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το τερματοφύλακα να έχει πολύ συμμετοχή στο παιχνίδι. Επομένως και αυτοί και οι τέσσερις θα πρέπει να είναι ανά πάση στιγμή έτοιμοι όταν χρειαστεί η ομάδα να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις της ομάδας. Στο πρώτο ημίχρονο, στο φιλικό με την Κυβόλου, είδαμε ότι η ομάδα συνδύασε και την ουσία, δηλαδή και τον γκολ, αλλά και το καλό ποδόσφαιρο. Οι ιδιαιτερότητες που έχει η κατηγορία που θα παίξει επιτρέπουν να συνδυάσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να συνδυάζει το αποτέλεσμα με το καλό ποδόσφαιρο? Το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο είναι το μείζον, το πρωτεύον. Από εκεί και πέρα, για να έρθει ένα αποτέλεσμα όμως, θα πρέπει να το έχει σχεδιάσει, να το έχει δουλέψει. Και εγώ τα παιχνίδια που θέλω να παίζουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε να παίρνουμε θα πρέπει να είναι βάση σχεδίου για μένα. Από εκεί πέρα, ένα παιχνίδι μπορεί να μην είναι μέσα στο σχέδιό σου, να έχει ξεφύγει, να μην είναι σε καλή μέρα. Από εκεί πέρα, όμως, σε διάρκεια χρόνου, νομίζω ότι αν έχει ένα πλάνο σαν ομάδα, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Είναι μέσα στα σχέδια.